Hello guys, βρίσκομαι μέσα σε κάτι μικρά στενάκια εδώ πέρα, σε ένα περίεργο νησί. Βρίσκομαι στο νησί της Ινδονησίας, το οποίο ονομάζεται Μπαλί. Πιστεύω εντάξει, το Μπαλί είναι γνωστό από το όνομά του. Το Μπαλί συγκεκριμένα βρίσκεται κάτω από το νησιμερινό, οπότε εδώ πέρα είναι καλοκαίρι. Τώρα μπορεί να είναι Ιανουάριος μήνας, στην Ελλάδα έχει αρκετά κρύα. Εδώ πέρα, άμα δεν είσαι με κοντομάνιο, κοντεύεις να πεθάνεις από τη ζέστη. Έχει και πόλικη τέτοιο υγρασία, οπότε λίγο σκάς από τη ζέστη. Μέσα στα συγκεκριμένα εδώ πέρα στενά που βρισκόμαστε. Έχουμε και αυτό εδώ πέρα το σπίτι. Από εδώ πέρα από δίπλα έχει πισίνα, την καθαρίζω μόλις τώρα. Το θέμα είναι ότι δεν θα είμαι μόνος μου. Περιμένω έναν κύριο εδώ πέρα. Όπου να του ο κύριος Λίο έρχεται. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Είσαστε έτοιμος για εξόρμηση έξω εδώ πέρα να πάμε να δούμε τι έχει το νησί? Ποιο νησί, ρε μαλάκα? Σε νησί βρισκόμαστε. Τι ποιο νησί? Και πού βρίσκεσαι, στη στεριά είσαι? Εντάξει, όλα νησιά θεωρούνται, ρε φίλε, με αυτόν τον τρόπο που λες. Και Ευρώπη νησί είναι. Όχι, το Μπαλί είναι νησί της Ινδονησίας που βρέχεται από τον Ινδικό και από τον Ειρηνικό ωκεανό. Είναι στη μέση. Είναι νησί. Το ψάχνει τώρα, το βρει. Κάτσε. Τι είναι? Α, όντως νησί είναι. Νομίζω ότι ένα κομμάτι είδε. Νησί είναι. Όλοι μόλις έμαθα το Μπαλί είναι νησί. Μπράβο. Λοιπόν, πού πηγαίνουμε? Θες μηχανάκι? Πάμε μηχανάκι. Τι έχεις, μηχανάκι? Πω, τι μηχανά είναι αυτή που έχεις εδώ πέρα? Αυτό εδώ πέρα είναι το δικό σου? Φοβερό είναι. Το θέμα είναι, για να μπορέσεις να βγεις από εδώ πέρα, από αυτά τα στενά, έχει σαν λαβύρινθος είναι. Έχει εδώ πέρα διάφορα ξενοδοχεία που μένει κόσμος. Μαγαζάκι αριστερά-δεξιά. Τώρα παράδειγμα αυτό εδώ πέρα είναι μαγαζί. Καλά, φλαμούρ, μαλάκα, μπροστά. Όχι, ναι. Ενώ προηγουμένως που είχες σκύψει για να πας να δεις το κινητό που είναι το Μπαλί, δεν φάνηκε καθόλου. Θα βγούμε σε λίγο στον δρόμο. Έχουμε βγει σε έναν δρόμο εδώ πέρα, περπατάμε. Βέβαια είναι τέρμα τουριστικά όλα τα μέρη. Και γενικά από πολλά μαγαζιά καλά είναι να μην αγοράσεις ρούχα, γιατί είναι λίγο πιο τσιπημένα από άλλες περιοχές. Αμάξια περνάνε όλη την ώρα. Αυτό πόσο κόστησε εδώ πέρα τοπικά λεφτά? 60.000. Εδώ είμαστε εκατομμυρίους. Αυτό εδώ πέρα κόστησε 60.000 τοπικό νόμισμα. Οι 60.000 είναι 3,5 ευρώ. Και ούτε 3,5. 3,5 ευρώ. Κάπου εκεί. 3,5 ευρώ, εντάξει. Και εδώ δεν είναι το πιο φθηνό μέρος που μπορούμε να πάμε. Όλα τα μέρη εδώ πέρα τουριστικά κάουν. Η περιοχή είναι τουριστική, οπότε οι τιμές είναι περίπου ευρωπαϊκές. Δηλαδή με 3,5 ευρώ, τόσο περίπου θα το έπαιρες και από Ελλάδα. Όχι. Όχι, εντάξει. Τίποτα, αλλά θα πρέπει να πει 3,5 ευρώ. Πλέον αυτά, αυτό το μικρό, δεν είναι ένα τάλιρο. Ένα τάλιρο δεν μπορεί. Μπορεί 5-6 ευρώ στην Ελλάδα. Ένα τάλιρο. Οι τιμές εδώ είναι 20-30% κάτω. Και σε πιο παλιά μέρη και σε πιο απομονωμένα και σε πιο τέτοιο. Φτάνουν και 50% κάτω. Ήρθε και το δικό μου εδώ πέρα, ένα αυγό. Αυτό το πλήρωσα εγώ πόσο? 2,5 ευρώ έκανε. Σε 40 χιλιάρικα. 2,5 ευρώ τόσο είναι. Κάναμε μερικές βόλτες. Πήγαμε, νοικιάσαμε μαζί με τον κύριο Λίο. Ο Λίο έχει αυτή εδώ πέρα τη δικιά του μηχανάρα και εγώ έχω αυτήν εδώ πέρα τη μηχανάρα. Φοβερό. Όποιος έχει οδηγήσει στους δρόμους αυτούς εδώ πέρα με αυτόν τον κόσμο έτσι όπως οδηγάνε, μπορεί να οδηγήσει στην Ελλάδα με τα χίλια. Δεν ξέρουν. Σε προσέχουν πάρα πολύ. Σε προσέχουν πάρα πολύ εδώ. Ναι. Οδηγάνε απέσια. Οδηγάνε σαν τρελή. Ρε, Θεσσαλονίκη οδηγούσα χρόνια. Μπορείς να οδηγήσεις άνετα παπί στη Θεσσαλονίκη και εδώ πέρα κόντεψα να σκοτωθώ 200 φορές. Εγώ έχω γίνει local εδώ. Δεν... Είδες, χωνόμουν, έκανα αέρα να... Οδηγάω... Ούτε τρεις εβδομάδες, δηλαδή... Οδήγησα δύο φορές στην Ταϊλάνδη και τώρα εδώ. Κάνει 300 χιλιόμετρα, δηλαδή δεν έχω κάνει παραπάνω. Ναι. Ο Λεωνίδας δεν έχει οδηγήσει ποτέ μηχανή στην Ελλάδα. Η πρώτη φορά ήταν εδώ πέρα και εδώ πέρα οδηγάει μια χαρά και με όλους τους τρελούς μαζί. Τώρα έχουμε έρθει σε ένα μέρος εδώ πέρα που έχει τον Μπαλί, στο Ubud που βρισκόμαστε. Μάτω. Το οποίο λέγεται The Monkey Forest. Άρα, μόνο με το όνομα, φαντάζομαι ότι μάλλον θα δούμε μαϊμούδες. Τι παπάρια είναι αυτά. Να μια μαϊμού. Μην κρύβεσαι, ρε, έφυγε. Μας κρύφτηκε, μας έφυγε. Πάμε να βρούμε, θα έχει κι άλλες μάλλον εδώ μέσα. Μπήκαμε μέσα στο The Monkey Forest. Έχει εδώ πέρα γάλματα και ένα φίδι για να περάσεις. Από εδώ μέσα συνεχίζουμε. Η είσοδος ήταν κοντά στα 5,5 με 6 ευρώ, υπολογίζουμε, κάπου τόσο το συνάλλαγμα. Λιγότερο. Λιγότερο. 80 χιλιάρικα, οπότε λιγότερο από 5 ευρώ. Εδώ πέρα έχει κι άλλη μαϊμού πιο μεγάλη. Άμα είχαμε καμιά μπανάνα να του δώσουμε. Όχι, δεν είναι πέρα. Θέλει. Μαλάκα, δεν είναι. Έχει πολύ. Θα μας φάει κιόλας. Καλά, εδώ πέρα ήρθα να κάνουμε μπανιό. Θα πνιχτούνε. Μάλλον. Αμά.
Α, θα παίξουν ξύλο τώρα. Πλάκα είναι, κάθεται η μία και ξεψαρίζει την άλλη. Ψάχνει ψήλους, τσιμπήματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει, αλλά είναι δίπλα και οι δύο. Το θέμα είναι, δεν πρέπει να τις κοιτάς στα μάτια, λένε, τσατίζονται. Αλλά και ορισμένα δέντρα που έχουν εδώ πέρα είναι τελείως περίεργα με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Και οι ρίζες τους όπως βγαίνουν από αυτό εδώ πέρα το σημείο και περιστρέφονται. Κύριε Λίο, τι λέτε με τις μαϊμούδες? Μια μαϊμού με ακολουθάει συνέχεια και δεν λέει να με αφήσει. Εμένα εννοεί τώρα, αλλά εντάξει. Είναι άλλη μία εδώ πάνω στο δέντρο, κάνει το Ταρζάν. Γεια. Η πλάκα είναι εδώ μέσα, έχει εστιατόριο. Αλλά για να μην μπορούν να μπουν οι μαϊμούδες, έχει πρώτα αυτός εδώ πέρα τους φράχτες. Μπαίνεις μέσα και μετά συνεχίζεις για να μην μπαίνουν μαϊμούδες. Γιατί άμα δεν είχε το φράχτη, θα μπαίναν μέσα πάνω να βρουν φαγητό και να φάνε. Εδώ πέρα έχουν και ένα σαν αμφιθέατρο. Μάλλον ξέρεις, πες να το έχουν για το καλοκαίρι. Όταν έρχεται το καλοκαίρι εδώ πέρα. Τι με τίποτα, σε κοροϊδεύω. Καλοκαίρι που δεν έχουν εδώ πέρα. Πάντα καλοκαίρι είναι. Όχι, ψάρια. Τι είδους ψάρι είναι αυτά? Και μεγάλα κιόλα. Ψαρούκλα, έχει από εδώ μερικά άλλα πορτοκαλί που έφυγαν από εκεί. Αρκετά μεγάλο να φέρω. Το είναι τεράστιο ρε μαλάκα, δες εδώ. Καλά και αυτό. Είπα να καθίσω λίγο, βέβαια μας δείχνει την πλάτη της. Το θέμα είναι μου πειράξει καμιά τσάντα. Είμαι από πίσω, έχω βέβαια το Λίο σαν δεύτερο άτομο να προσέχει λίγο την κατάσταση. Γιατί αλλιώς μπορεί να κάνει καμιά επίθεση. Οι συγκεκριμένες μαϊμούδες είναι του είδους μακάκα. Οπότε όλα αυτά εδώ πέρα είναι μακάκες. Και κατέβηκε. Άρα, πολύ τσαμπουκά έχουν. Ορισμένες έρχονται με, λες και, με επίθεση πάνω σε άλλες, λες και θα σε κάνω ζημιά. Πάτε την τζάμπα σου εκεί πέρα. Πού θα την πειράξει? Ρε, ρε, με πειράζει την τσάντα. Ψάχνει μέσα στην τσάντα. Μη. Τι ψάχνει. Μη πειράξεις. Πώς έτρεξαν, πήραν το φαγητό και έφυγαν. Την μπανάνα. Την πέταξε ένας τουρίστας την μπανάνα, κατευθείαν πήγε, την άρπαξε, την άνοιξε και την έφαγε. Και τώρα κυνηγάει το άτομο που το έδωσε την μπανάνα. Αυτή εδώ πέρα έχει το μωρό πάνω, βρήκε το παγάκι και τρώει το παγάκι. Ρε. Θα παγώσει το στόμα σου. Να, τρώει το παγάκι. Καλά, εντάξει. Ωπα, κάτσε εδώ πέρα, θα σκοτωθούν αυτά. Τι κάνουν, μαλώνουν, παίζουν. Αυτή να κουβαλάει και το μικρό από κάτω. Είναι και δεμένο. Για δούμε τι θα κάνει την μπανάνα. Πολύ χορτάτος είσαι, ε. Ήταν λίγο σάπια. Σιγά με πλησιάζεις. Χαλασμένη είναι η μπανάνα. Δεν είναι πολύ φρέσκη η δόντουσα. Τώρα αυτές οι δύο μαλώνουν. Παίζουνε. Παίζουν, μαλώνουν. Πού έτσι το να τσκούλεις να τρίγα. Πάμε, το μικρό. Вон внизу, внизу наверх. О, привет. Они дерутся. Θα πέσουν, παίξουν ξύλο τώρα αυτές οι δύο. Δεν πάνε καλά. Τώρα αυτές εδώ πέρα, τη βλέπω τη μια να φεύγει κάτω. Μου φάσα να την κάνει. Καλά, ναι. Έλα, έλα εδώ πάνω, είσαι καλύτερα εδώ. Θα σκοτωθούν. Ήρθε και τρίτη. Να τους χωρίσει.
Ρε. Πω, πω, έχουμε σκοτωθεί στο μάλλον. Η μία έπεσε κάτω. Καλά, η θέα εδώ μέσα στο δάσος, λες και στη ζούγκλα είναι. Με αυτά τα δέντρα. Αυτά τα κλαδιά σαν το Ταρζάν. Και σε στείλει η Ινδιάνα Τζόουνς. Καλά, εντάξει, ο έλεγχος που σου κάνουν για να περάσεις στην έκδοση εισιτηρίων είναι πολύ χάλια. Και λίγο από τα πλάγια να πας, έχει κανονικά είσοδο, μπορείς να περάσεις να μπεις μέσα στο πάρκο και χωρίς να πληρώσεις. Εντάξει, πλήρωσαν, δεν είναι, 5 ευρώ ήταν. Απλά το λέω ότι είναι από παντού ανοιχτά, δηλαδή περνάς εύκολα. Και δεν είναι απλά ότι περνάς εύκολα επειδή θα περάσει μέσα από τα χώματα, έχει δρόμο κανονικά. Ήρθαμε, φάγαμε. Βέβαια, ο Λίο έχει ετοιμαστεί να φύγει με το μηχανάκι, με το εργαλείο. Και εγώ παίρνω το δικό μου. Πάω να ψάξω να βρω ένα ναό. Το δύσκολο κομμάτι είναι να μπορώ να γράφω με την κάμερα και ταυτόχρονα να οδηγάω. Είναι λίγο, βέβαια, δεν γίνεται. Εντάξει, έχω πετύχει σημεία. Αυτά εδώ πέρα είναι σαν rice fields. Βέβαια θα κοιτάξω να πάω σε καλύτερα rice fields τις επόμενες ημέρες. Απλά είναι η πρώτη φορά που βγαίνω έτσι λίγο πιο έξω από την πόλη και συναντάω, πούμε, αυτούς τους φοίνικες και όλα τα τοπία. Εδώ οδηγάνε από την ανάποδη πλευρά του δρόμου, οπότε την πρώτη φορά που πήγα να οδηγήσω λίγο μου ήρθε λίγο περίεργο, δεν έχω ξαναοδηγήσει, αλλά εντάξει, βγαίνει άκρη. Και μετά από περίπου μισή ώρα οδήγησης με το μηχανάκι, εντάξει, καλούτσικο είναι, έφτασε σε ένα ναό που ονομάζεται Pura Tirtha Empul. Πάμε να δούμε, λένε ότι είναι αρκετά καλός εδώ πέρα, μου τον πρότειναν, οπότε πάω να τον δω. Είμαι μόνος μου, δεν έχει έρθει ο Λίο, οπότε θα δούμε, έχει μαγαζάκια με πράγματα. Ο ναός είναι έτσι από μπροστά, γίνεται χαμός και από τουρίστες. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τον ναό. Για να μπορέσεις να περάσεις μέσα, πρέπει να ντυθείς, επειδή εγώ έχω κοντομάνικο και έτσι με την παντόφλα δεν μπορώ να περάσω. Χρειάζεται να πάρω ένα ντύσιμο, να το βάλω στα πόδια. Πάμε να δούμε τι θα βρούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να γελάω μόνος. Το θέμα είναι δεν έχω και κανέναν άλλο να με κοροϊδεύει. Πήρα αυτό εδώ πέρα. Ντύθηκα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ αστείο. Με αυτό στην Ελλάδα δεν θα κυκλοφορούσα για κανέναν λόγο. Αν πας στα μαγαζάκια από εδώ πέρα απ' έξω, το παίρνεις πιο φθηνά. Αν μπεις μέσα, μπορείς να το αγοράσεις και από μέσα, αλλά είναι πιο ακριβό. Να πάρω καμία μπανάνα. Να, εδώ πέρα πριν μπεις στο ναό, έχει μαγαζάκι που μπορείς να πας να αγοράσεις τέτοιες φορεσιές. Και είμαστε όλοι με τέτοιες φορεσιές για να μπούμε μέσα. Ωχ. Και δέντρο με καρύδες. Κόψουμε καμία να πιούμε το χυμό. Αυτά εδώ πέρα που φτιάχνει αυτός ο τύπος, με σαν λουλούδια που είναι, αυτά τα βρίσκεις παντού κάθε μέρα. Έξω από κάθε μαγαζί, έξω από κάθε ξενοδοχείο έχουν ένα τέτοιο μικρό κεσεδάκι και βάζουν και μέσα και ένα κουλουράκι και καίνε κάτι σαν αυτά τα αρωματικά που έχουμε για το σπίτι. Το θέμα είναι ότι δεν το ήξερα και εδώ πέρα έχει πηγές που μπορείς να πας και να πέσεις και να κάνεις βουτιές. Τώρα να βαφτιστείς. Μπαίνει κόσμος μέσα, προσκυνάει κάτω από αυτά εδώ πέρα τα νερά. Βέβαια παρατήρησα κάτι. Εκεί πέρα στα βράχια έχει τη σβάστηκα του Χίτλερ. Για ποιο λόγο γίνεται δεν ξέρω. Από εδώ έχει πιο πολύ κόσμο. Σχεδόν σε κάθε γωνία και σε κάποιο σημείο που υπάρχει μέσα στο ναό υπάρχουν αυτά εδώ πέρα τα αγάλματα και απεικονίζουν διάφορα. Τώρα για παράδειγμα αυτά δεν γνωρίζω τι απεικονίζουν ακριβώς, απλά έχουν σχήματα περίεργα. Αυτό παράδειγμα μιας και για λιοντάρι μπορεί να το πει κάποιος. Με έχουν βάλει να φορέσω αυτό πέρα τη φουστανέλα. Έχει και ζέστη, έχω σκάσει. Ήμουν και πριν με αυτό το κράνος από το μηχανάκι, το οποίο παίζει να το έχει φορέσει 1 εκατομμύριο κόσμος, το έβαλα και εγώ στο κεφάλι. Και σε αυτό εδώ πέρα το σημείο έχει ταμπέλα που γράφεται δεν μπορούμε να πάμε μέσα, είναι μόνο για όσους θέλουν να προσευχηθούν. Είναι στην ουσία σαν το ιερό ή το πιο ιερό σημείο μέσα του ναού. Εδώ από πίσω είναι που προσεύχονται. Εδώ πέρα έχει αυτή εδώ πέρα τη λίμνη και φαίνεται ότι πηγάζει νερό από εδώ μέσα. Φαίνεται ότι βγαίνει νερό. Και πιο κάτω είναι εκεί πέρα οι πηγές που έδειξα πιο πριν, που ήταν οι υπόλοιποι και έκαναν αυτό το που λουζόντουσαν. Από εδώ από πίσω είναι τα σπίτια των μοναχών. Είναι 2 που κάθονται εκεί κάτω. Και εκεί οι τροφές τους. Να, από πιο κοντά έτσι μοιάζουν αυτά τα πηγές. Και τα αφήνουν κάτω στο έδαφος. Όπα, και εδώ πέρα ακριβώς βρήκα και αυτή τη τεχνητή λίμνη με αυτό εδώ πέρα τα ψάρια. Έχει πάρα πολλά. Και τα αγάλματα εδώ πέρα να ρίχνουν νερό. Και τώρα που δοκιμάζω να φύγω από την έξοδο, πρέπει να περάσουμε από αυτήν εδώ πέρα την πύλη. Και για την έξοδο, μας πάνε από εδώ πέρα που έχει μαγαζάκια με σουβενίρς και άλλα πράγματα να πάρεις. Περνάω μέσα από τα μαγαζιά εδώ πέρα. Έχει κράχτες σε κάθε ένα μαγαζί. Με παρακαλάνε να πάρω το οτιδήποτε. Δεν λέω, έχουν καλά μαγαζιά, αλλά το θέμα είναι πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε παζάρι. Δηλαδή, πήγα, είδα κάτι και μου το ξεκινάει από 900.000. Με βλέπω ότι δεν θέλω, ότι 900.000 είναι πολλά, είναι κοντά στα 30 ευρώ.
Με βλέπω ότι δεν το παίρνω, μου το ρίχνει στα, κοντά στα 16, βλέπω ότι δεν το ξαναπαίρνω και άρχιζε μετά και μου το έφτασε κοντά στα 7 ευρώ. Αλλά το κόστος του ήταν πολύ ψεύτικο. Δηλαδή ήταν ένα απλό ξύλο, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο για να κοστίσει τόσα λεφτά. Το exit, τι κάνουν οι πονηροί. Σε βάζουν από το exit και σε πάνε από ένα τεράστιο λαμπύρινθο που έχει μέσα τέρμα μαγαζιά μόνο με σουβενίρ για να πας να αγοράζεις. Δηλαδή και έρχονται κράκτες ο ένας πίσω από τον άλλον και σε παρακαλάει. Θα πω ένα hack για το πώς μπορεί κάποιος να περάσει τζάμπα και να μπει μέσα στο ναό. Η κανονική είσοδος είναι από εδώ πέρα από μπροστά. Πλέον εισιτήριο και μπαίνεις μέσα. Ο ναός είναι όλος αυτός εδώ πέρα. Από εδώ από πίσω ξεκινάνε κάποια μαγαζάκια. Μόλις ξεκινάνε τα μαγαζάκια, στο πρώτο μαγαζί αριστερά, άμα στρίψεις και τα περάσεις όλα ανάποδα, μπαίνεις τζάμπα. Εντάξει, τώρα θα μου πεις 5 ευρώ θα γλιτώσεις, αλλά υπάρχει τρόπος, μπαίνεις τζάμπα. Δεν υπάρχει κάποιο άτομο, δεν υπάρχει κύρια έξοδος για να υπάρξει κάποιο άτομο να σε κάνει τον έλεγχο άμα έχεις πληρώσει το εισιτήριο ή όχι. Ήρθαμε σε ένα μαγαζί, λέει, τι θα φας. Vegan, τρώει vegan. Α, ποιος τι μπορείς να πάρεις από αυτά, άκατσε κι άλλο πιάτο. Ποιος είσαι? Ε, λέω, ποιος να με ρε. Ποιος είσαι? Σου λειψά. Καταστρέψεις γυναίκες τώρα, που τον έχεις βάλει στο vlog με τη γυναίκα. Θα καταστρέψεις κόσμο, αλλά κάποιοι θα κόψουν βλέπω. Θα κόψουν επαφές, θα κόψουν κόσμο σε επαφές. Κάποιος θα κόψουν βλέπω. Εσύ τι δουλειά έχεις εδώ πέρα στο νησί? Τι να έχω, τι δουλειά να έχω, δεν δουλεύω. Άνεργος είμαι, άνεργος. Τον ταΐζει μάνα το ακόμα. Ξυπνήσαμε την επόμενη μέρα. Τα κατορθώματα τα χθεσινά γενικά είναι ότι έχω καεί. Έχω κάνει ωραίο μαύρισμα εδώ πέρα από τον ήλιο χθες που είχα πάει με το μηχανάκι. Και μάλλον παίζει να έχω πάθει και λίγο ηλίαση. Βέβαια έχω πάρει ντεπών, τώρα είμαι καλά. Οπότε σήμερα το πρόγραμμα θα είναι πιο χαλαρό. Δεν θα πάω μεγάλες βόλτες, θα πάω μόνο για μασάζ. Δυστυχώς. Κάτι άλλο, χθες το βράδυ ακούγαμε κάτι θορύβους εδώ πέρα έξω από το σπίτι. Γενικά να ακούγονται μπαμ, μπουμ, να πέφτουν πράγματα, να σπάνε. Δεν καταλάβαμε για ποιο λόγο, δεν κάθισα κιόλας να βγω εκεί έξω. Και ξυπνάμε το πρωί και έχουμε βρει επάνω στα κάγκελα να υπάρχουν γυαλιά. Εδώ πέρα να υπάρχουν καφέδες και τέτοια που είναι το ξενοδοχείο για να μπορείς να κάνεις. Και κάτω εδώ πέρα να υπάρχουν πράγματα του ψυγείου πεταμένα. Και μετά μαθαίνουμε ότι ήρθαν οι μαϊμούδες χθες το βράδυ και έκαναν ζημίες παντού σε όλο το ξενοδοχείο. Ωραία ήταν. Και με τον κύριο Λίου εδώ πέρα είπαμε να έρθουμε σε ένα από τα πιο πολύ φωτογραφημένα μέρη που έχει γενικά το Παλί. Το έχουν δει κάπως εδώ πέρα, μέχρι και άτομο security έχουν για να σε βάζουν μέσα να παρκάρεις, να κατεβαίνεις, λες και δεν ξέρω εγώ πού έρχεσαι. Εδώ πέρα που ήρθαμε είναι, ονομάζονται rice fields. Είναι ένα rice field από τα πολλά που υπάρχουν γενικά στο Παλί. Στην ουσία τα rice fields είναι καλλιέργεις ρυζιού, ένα απλό χωράφι όπως τα βρίσκαμε οπουδήποτε. Απλά το θέμα είναι ότι το έχουν κάνει αξιοθέατο γιατί είναι με επίπεδα layers και φαίνεται ωραία. Πάμε να δούμε μέσα πώς θα είναι. Το εισιτήριο για να πούμε μέσα έκανε 3 ευρώ. Αυτό είναι εισιτήριο. Είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, καλή τιμή είναι. Και μας έδωσαν και αυτά εδώ πέρα τα βραχιολάκια να φαίνεται ότι πληρώσαμε. Τι έχουν εδώ, καφές είναι αυτός. Τι μπορεί να καφές που χρειάζεται. Που έλεγε ο Λίας, γιατί σας κατάφερε. Αυτός, άμα δεν κάνουμε λάθος, είναι καφές, ο οποίος ο καφές βγαίνει από κόπρανα ενός ζώου. Και λένε ότι είναι πιο ακριβός καφές. Hello. How are you? I'm fine, thank you. It's your friend first. Which one? The coffee that comes out from the goat? Yeah, from the animal. Yeah, from the animal. Ah, okay. Thank you. Ναι. Τελικά το επιβεβαιώσαμε και όντως είναι από τα ζώα. Καλά. Ξυπνούσε το βράδυ, έβηχε γιατί πονούσε ο λαιμός του. Η αλήθεια είναι ότι χθες έφαγα λίγο κάτι πράγματα, κάτι σούσι και κάτι νούντλς τα οποία ήταν λίγο καυτερά και με πείραξαν γενικά στο στομάχι. Κάνε παπούτσι. Α, εδώ δεν πατάμε ξυπόλυτη. Ναι. Βγάζουμε την παντόφλα. Α, πολύ φίλο έχει τώρα αυτό. Περιμένει τώρα που ήρθε, έχει πιο πολύ κρεμό αυτό. Νομίζω. Ω, έχει μια κούνια. Καλά είναι εκείνη η κλασική κούνια. Και αυτό εδώ πέρα είναι τα ονομαζόμενα rice fields. Εντάξει. Στην ουσία στην Ελλάδα τίποτα θα είχαν βαμβάκι και σιτάρι. Εδώ πέρα έχουν το ρύζι, έχουν στήσει για αυτήν εδώ πέρα την εξέδρα και ερχόμαστε όλοι τουρίστες και βλέπουμε και τα λέμε wow. Και ήρθαμε πιστεύω στο πιο ινσταγραμικό σημείο που μπορεί να υπάρξει. Είναι αυτές εδώ πέρα οι κούνιες, εδώ και εδώ. Έχει μια άλλη εκεί πέρα πίσω στο βάθος. Ανεβαίνει κόσμος. Τους δίνουν να φορέσουν ένα μακρύ φόρεμα και απλά για τις φωτογραφίες. Στο Instagram φαίνεται wow. Έχει και zipline. Ένα τυπάς από εκεί πέρα φεύγει με zipline. Και εδώ είναι η συγκεκριμένη κουνιά. Ο πιο χαμηλό. Παίρνει φόρα ο άλλος. Ο άλλος πιάνεται. Οπα, και τη δίνει φόρα. Να φύγει. Εδώ είναι μόνο να βρίσκεις πόσες και να κάνεις να βγεις φωτογραφίες. Λίγο λοιπόν, έλα μπες εδώ μέσα. Και ξεχώρασα άμα πας. Για κανένα δύο φωτογραφίες. Να εκεί πέρα στο βάθος, η άλλη φορά εκείνο το κόκκινο. Και κάνει πάλι εκεί πέρα κουνιά. Α, να κι άλλη. Με το κύτταρο το φόρεμα. Αλλά όλο ψεύτικο. Όλα ψεύτικα. Κρίμα από τα fields που είναι κρίμα. Τώρα έχει τελειώσει η season
Εγώ όταν είχα έρθει, αυτά εδώ πέρα είχαν όλα ρίζια που έχουν τώρα νερό. Τώρα δεν έχει, όλα έχουν, είναι water puddles. Πώς το λένε, με νερό μέσα. Καλά εδώ πέρα. Όταν είχα έρθει ήταν όλα, είχαν χόρτο μέσα, τσισμένα. Εδώ ξέρεις, είναι σαν αυτές που έρχονται, βγάζουν σε μια ημέρα μια φωτογραφία και ανεβάζω για ένα χρόνο. Ναι, ναι. Αυτό κάνουν. Ναι. Ναι, βγάζω σε 500 σημεία και έχω μετά για ένα χρόνο φωτογραφίες. Πού με πας, Ρελίου? Βλέπω κάτω σε κάτι υπόγεια με κατεβάζεις. Σημεία του βιασμού, πάμε και πάμε να σε ρίξω. Αυτός κάτι ξέρει τώρα εδώ πέρα και κάπου με πάει μέσα στο τίποτα να χαθούμε. Όχι και ένα άγαλμα. Βασικά το συγκεκριμένο άγαλμα ο άλλος ο τυπάς αυτός σαν καρφί μου φαίνεται. Σαν να καρφούμε, σαν να λέει αυτός το κάνει. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Τι έγινε εδώ, σπηλιά βλέπω. Ωπ, πού βγήκαμε. Για να με φέρεις εδώ, γι' αυτό το κάναμε όλο αυτό. Μπορείς να τη δείξεις από εδώ και να κάνεις άλλο. Θες να δοκιμάσεις να κατέψεις από εδώ. Να γελάσουμε λίγο, ένα... Ναι. Όχι, ρε, ας με σκοτωθείς, πάμε πίσω. Πάμε πίσω, έλα, έλα, έλα. Πάμε πίσω. Πώς σου έρμα, αλλά τώρα με προκαλέγεις. Ρε, εγώ για πίτι δεν το κάνω. Να δω και το άγαλμα με το στόμα του. Και ένα άλλο σημείο τέρμα ισταγραμμικό κι αυτό. Αυτή εδώ πέρα η κρεμαστή γέφυρα. Και μπορεί να περάσει μόνο 5 άτομα εδώ πέρα, λέει. Μόνο 5. Να την άλλη μεριά που το λέει 5 άτομα. Εγώ για πόσα άτομα κάνω? 3. Ωραία, λίγο κουνάει πολύ. Λίγο κανόνες, κάτσε. Θα φάμε τα μούτρα μας χοροπηδάς. Πω, έχω υδρώσει. Όπι, γέφυρα κουνάει. Είναι και βλάκας, κάτσε. Με κουνάς κιόλας. Σταμάτα να κουνάς. Έχω γίνει μουσκεμα, έχει τόσο πολύ υγρασία. Έχω σκάσει. Η υγρασία στην περιοχή είναι άπειρη. Και όχι μόνο εδώ πέρα, γενικά σε όλο τον Μπαλί. Άλας Χαρούμ Μπαλί. Το σημείο αυτό, επειδή δεν το ανάφερα πριν, βρίσκεται λίγο πιο βόρεια από το Ουμπούτ, από εκεί που βρισκόμαστε. Είναι στην ουσία ριζότοποι. Υπάρχουν 3-4 μέρη που είναι περίπου το ίδιο οργανωμένα με πισίνες, εστιατόρια, που είναι γενικά τα Ράισφιλτς. Και ο Λίο, επειδή δεν αντέχει χωρίς πισίνα, τι να κάνουμε, ήρθαμε στην πισίνα. Και αυτό εδώ πέρα το μέρος είναι πάρα πολύ πολύ φωτογραφημένο. Είναι οι πισίνες με τα 3 επίπεδα, ένα από πάνω, εδώ και πιο κάτω. Και έχεις και απέναντι τις ριζοκαλλιέργειες για να τις βλέπεις. Η ειρωνία όλης της υπόθεσης είναι ότι όλοι είμαστε τουρίστες εδώ πέρα, ερχόμαστε για να δούμε το θέαμα εδώ πέρα. Και εδώ κάτω υπάρχουν όντως εργάτες που κάθονται και δουλεύουν στα χωράφια κανονικά, γιατί είναι δικά τους, τους ανήκουν και πρέπει με κάτι να ζήσουν. Έχω αφήσει το Λίο πίσω στην πισίνα να κάνει βουτιές, εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Πάλι πίσω στο μηχανάκι και στο ξενοδοχείο. Έχω έρθει στο κέντρο του Ουμπούτ. Εδώ πέρα είναι τέρμα η περιοχή τουριστική και έχει άπειρα μαγαζιά να αγοράσεις οτιδήποτε σουβενίρ θες. Καλά από ρούχα έχει άπειρα. Το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολλούς κράχτες. Όλη την ώρα έρχονται, σε πρίζουν. Έλα, πάρε από εδώ, πάρε, πάρε, πάρε. Δεν σταματάνε. Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά λίγο με ενοχλεί το να γίνουν το άλλο κολιτσίδες από πάνω, πάρε, πάρε, πάρε. Προτιμώ να έχω λίγο τον χρόνο μου, να καθίσω, να δω, να το σκεφτώ, αν μου αρέσει και μετά να το πάρω. Από ρούχα έχουν αυτά τα πολύχρωμα τα δικά τους. Όλων των ειδών τα πράγματα να αγοράσει και ειδικά αυτά τα ρούχα τα δικά του, τα πολύχρωμα με τα σχέδια πάνω, φοίνικες και όλα αυτά. Αν και δεν συνηθίζω να το φοράω, αλλά έχει πάρα μα πάρα πολλά εδώ πέρα. Θα δοκιμάσω λίγο να αφήσω την κάμερα ανοιχτή, να δούμε πόσοι θα έρθουν να με παρακαλάνε. Morning price. No, no, no. Thank you very much. Okay, bye. Κάτι τέτοιο εννοώ. Κάτσε να δούμε. Θα πάω λίγο πιο μπροστά να δω επόμενες αντιδράσεις. Δεν είναι ένα μαγαζί εδώ πέρα. Είναι ένας χώρος που έχει πολλούς μικρούς μικροπολιτές. Και το κάθε ένα μαγαζί από αυτούς είναι της τάξης 2 τετραγωνικά μέτρα, 3 τετραγωνικά. Αν κάποιος έχει 5 τετραγωνικά μέτρα, είναι επιχειρηματίες. Είναι μεγάλος εδώ. Βέβαια, τις τιμές τις χτυπάνε υπερβολικά. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις παζάρι. Άμα δεν παζαρέψεις έστω και λίγο να ρίξεις τιμή, σε κλέβουν πανεύκολα. Είναι το θέμα ότι έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από Αυστραλία, από άλλες περιοχές οι οποίοι είναι λίγο πιο καλά ευκατάστατοι. Και άμα ορισμένοι ντρέπονται, δεν κάνουν παζάρια. Παράδειγμα, ένας πήγε να μου πουλήσει ένα μαγνητάκι το οποίο το ξεκινούσε από τα 8 ευρώ. 8 ευρώ για εδώ πέρα είναι πολύ ακριβά. Γενικά μετά πήγα τον, έκανα ένα παζάρι, το λέω δεν το θέλω 8, το θέλω έστω 3 ευρώ. Που θα μπορούσα να το ρίξω και πολύ λιγότερο. Αλλά στα 3 ευρώ μου λέει όχι, όχι, όχι. Φεύγω μετά και μετά μου φωνάζει, έλα εδώ 3 ευρώ πάρτο. Κάμια. No, no. Only looking, no problem. Only looking. Okay, yeah. Yeah, no problem. I don't, thank you. Oh, it's okay, don't worry. You need, I need good luck with you, for consumer, after you, okay, maybe, after you. Not sarung, okay. Like this, okay, long pants, and soft, okay.
Like this, okay. After you. Please eat. Please, I need your love if you want. Come here. Δεν προλαβαίνεις. Λίγο μπροστά κάνεις να περπατήσεις. Πάλι ξεκινάνε να σε παρακαλάνε. Big banana. Meet for lady for happy lady. What? Happy lady for smoking. Like this for you. It's okay. Very cheap, no. Okay. Excuse me. No, thank you. What you want, Anna? No, I only want to check the market. Pen, maybe. Pen. It's okay. Thank you very much. 100. It's okay. Θέλω να φύγω από εδώ πέρα μόνο και μόνο επειδή τους βαρέθηκα να τους λέω όχι. Αν κάνεις το λάθος, σταματήσεις έστω για 2 δευτερόλεπτα προς ένα κατάστημα, κατευθείαν αρχίζουν, έλα, πάρε. Βρε, αφήστε με λίγο να δω τι θέλω να πάρω. Πού τι ξέρεις τι θέλω να πάρω. Βρήκα την έξοδο, πάω να φύγω. Δεν παλεύεται άλλο. No, thank you. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι ακριβώς στο κέντρο του Ubud. Εδώ πέρα. Ακριβώς από εδώ πέρα από πίσω είναι το παλάτι του Ubud και γίνεται ο κακός χαμός σε όλους τους δρόμους. Είναι όποιος προλάβει τώρα. Τώρα πρέπει με κάποιον τρόπο να καταφέρω να περάσω από εδώ πέρα. Και αυτό που συμβαίνει με την κίνηση είναι, γίνεται καθημερινά. Και σύν αυτό, αυτή την περίοδο είναι η βροχερή περίοδος, η raining season που έχει εδώ πέρα το Ubud. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τόσο πολλοί τουρίστες. Οι τουρίστες κυρίως έρχονται το δικό μας καλοκαίρι, που στην Αυστραλία είναι χειμώνας αυτούς, οπότε έρχονται να κάνουν διακοπές εδώ πέρα. Και δεν έχει τόσους τουρίστες και πάλι γίνεται τέτοιος χαμός εδώ πέρα στους δρόμους. Και ήρθε η στιγμή που πρέπει να αποχαιρετήσουμε το ξενοδοχείο στο οποίο μένουμε. Έχουμε τον κύριο εδώ πέρα, γναντεύει όλο το τοπίο, όλο τον Μπαλί. Θα φύγουμε. Δεν είναι όλο το Μπαλί, είναι το μέρος, το σπίτι. Το σπίτι μου ήταν για 10 μέρες. Και για μένα ήταν, όχι για 10, για 6. Θα φύγουμε από το ξενοδοχείο, δεν θα φύγουμε από το Μπαλί ακόμα. Απλά αλλάζουμε ξενοδοχείο. Θα πάμε κάπου λίγο πιο νότια. Εγώ θα στο αεροδρόμιο. Στην παραλία. Ήρθε η ώρα για παραλία. Ήρθε η ώρα για παραλία, να είμαστε κοντά στην παραλία, να είμαστε κοντά στο αεροδρόμιο. Ο καιρός δεν βολεύει. Ναι, ο καιρός λίγο. Όχι, εντάξει. Μια χαρά ζέστη έχει σήμερα. Δεν θα μας κάψει όλους. Και ο ουρανός δεν έχει πάρα πολλά σύννεφα. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, στον Μπαλί παρακαλάς να έχει λίγα σύννεφα, γιατί άμα βγάλει ήλιο, καίγεσαι. Άμα είσαι χωρίς εντυλιακό, δεν παλεύεται. Έχουμε φορτωθεί όλα μας τα ρούχα, πρέπει να κατέβουμε τώρα κάτω. Λίγο σε βλέπω και σένα. Τι κάνεις. Βέβαια, για να το βρει κάποιος εδώ πέρα το ξενοδοχείο, θέλει λίγο. Όχι ψάξιμο, εντάξει, γιατί πρώτη φορά μπορεί να πεις καλά, πού έρχομαι τώρα εδώ μέσα στα στενά, πού βρίσκεται αυτό. Αλλά κατά τα άλλα ήταν καλό. Δηλαδή, πόσο μας έβγαινε, 27 ευρώ το βράδυ. Είχε, εντάξει, τα βασικά, τα πάντα. Δηλαδή, το στρώμα του ήταν υπερβολικά καλό. Είχε ένα γραφιάκι για δουλειά, αν χρειαστεί. Ένα τραπεζάκι βασικά ήταν το μπαλκόνι, το βάλαμε. Εντάξει, τραπεζάκι του μπαλκόνιου, ναι. Είχε και ένα γραφείο, ναι, ακόμα. Ήτανε ok. Το ίντερνετ ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με το ίντερνετ. Και γενικά στον Μπαλί μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχω αντιμετωπίσει προβλήματα με το ίντερνετ ή να μην πιάνει. Κάναμε μια απόσταση περίπου όσο είναι εδώ πέρα πίσω αυτός ο δρόμος. Μας σταμάτησαν 3 άτομα επειδή μας είδαμε βαλίτσες. Θέλετε ταξί, ελάτε εδώ πέρα να πάρετε. Ελάτε. Λίο, έλα λίγο πιο πίσω γιατί φαίνεσαι στον δρόμο. Μας βλέπουν τα ταξί που περνάνε και σταματάνε. Μας λένε θέλετε ταξί, να σας πάμε κάπου. Δες πιο μέσα να έρθει το δικό μας. Εδώ έχει μια γαλματάρα. Μεγάλη. Ωραία. Φτάσαμε και στο ξενοδοχείο μας και έχουμε και εδώ πέρα για την πισίνα να κάνουμε βουτιές. Βέβαια, λίγο πιο μετά. Εκτός άμα έχεις καμιά δουλειά. Δεν ξέρω αν θα προλάβει ο Λίο. Θα δούμε. Τώρα, εγώ, άμα γυρίσω νωρίτερα. Κοντεύουμε κάτω στην παραλία και έχουμε πετύχει και αυτό εδώ πέρα το άγαλμα. Γενικά, οι θεότητες τους, ό,τι και αν έχουν, είναι με χελώνες και περίεργες εμφανίσεις. Είναι μάλλον εδώ για προστασία χελώνας. Προστασία χελώνας, μάλιστα. Γενικά είναι και μεγάλο, το έχουν και ζωγραφισμένο ωραία. Και έχουμε βγει εδώ πέρα μπροστά στην θάλασσα. Φυσάει αρκετά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ακούγεται η φωνή. Η συγκεκριμένη θάλασσα είναι ένα κομμάτι από εδώ πέρα του Ινδικού ωκεανού και ταυτόχρονα και λίγο πιο πίσω από αυτή την πλευρά είναι η Αυστραλία κάπου στο βάθος. 2 ώρες με το αεροπλάνο. Η παραλία είναι τεράστια, γεμάτο, όλος ο κόσμος κάνει σέρφινγκ. Βέβαια, έχουμε και αυτήν εδώ πέρα την ταμπέλα. Η συγκεκριμένη σημαία δείχνει ότι απαγορεύεται το κολύμπι για οποιονδήποτε λόγο, γιατί λίγο τα κύματα είναι μεγαλύτερα από ό,τι θα έπρεπε. Βέβαια, ο ωκεανός ξερνάει αρκετά σκουπίδια και έχω περιέργεια να δω αν το νερό όντως είναι ζεστό ή όχι. Μια χαρά είναι. Φουτάσανε τότατα. Συγκεκριμένα σήμερα είναι 20 Ιανουαρίου. Ιανουάριος και μπορώ να μπω άνετα μες στη θάλασσα. Δηλαδή είναι τέρμα ζεστό το νερό. Έχουν και φρέσκες καρύδες άμα θέλει κάποιος να πάρει να δοκιμάσει. Βέβαια,
ο Ηλίας που τον είδαμε προχθές, που έφαγε την καρύδα, τον πήγε λίγο αίμα. Μετά από δύο μέρες επανήλθε πάλι λίγο η κοιλιά του. Και εδώ είναι που γίνεται ο χαμός που κάνουν όλοι οι σέρφινγκ. Μαζί με τους δασκάλους. Βρήκαμε συσκευασία του Red Bull σε τέτοιο μπουκάλι. Red Bull σε γυάλινο. Τώρα ο Λίο λέει ότι είναι η original συσκευασία. Έτσι δημιουργήθηκε για άλλη συσκευασία. Τώρα εντάξει, έχει σίγουρα γίνει πιο legit, πιο όμορφη. Αλλά το πρώτο Red Bull ήταν σε πλαισίες δεποστάν. Λογικά θα έχει και την ίδια γεύση. Απλά μόνο και μόνο για περιέργεια γι' αυτό το πήρα. Το συγκεκριμένο το είχαν 45 λεπτά του ευρώ. Δοκίμασα να πιω λίγο από αυτό εδώ πέρα από το Red Bull. Δεν έχει γεύση Red Bull όπως είναι το αναψυκτικό. Είναι πώς ήταν το παιδικό σιρόπι που πίνεις όταν είσαι άρρωστος. Σαν σιρόπι είναι η γεύση. Ο Λίος ζήτησε λίγο να φάει θαλασσινά σήμερα. Και ήρθαμε εδώ πέρα σε ένα μαγαζί και πήραμε θαλασσινά. Αυτά θα σου φτάσουν, καλά είναι. Είμαι λίγο λίγα μου φαίνεται, αλλά εντάξει. Θα τα κάνω. Σε βλέπω τάβια σας. Πώς τρώμε το καβούρι. Τι το. Ρε. Τι. Πήρες το κεφάλι με το καβούρι. Ρε, δεν το πίνουμε αυτό. Ήπιε το λάδι και με το ζουμί. Αυτό το πιο νοστό. Και εδώ πέρα που έκανα βόλτα, ξαφνικά βλέπω εδώ πέρα μπροστά αυτή εδώ πέρα την μπάλα. Αυτή εδώ πέρα ανεβαίνει σε πάνω και σε στέλνει μέχρι τέρμα ψηλά. Μάλλον πρέπει να το δοκιμάσω. Και εκεί στα καλά καθούμενα που δεν είχα καθόλου σκοπό να πάω να ανέβω σε αυτήν εδώ πέρα την μπάλα, απλά περνάω και βλέπω ότι άλλα δύο άτομα ήθελαν να ανέβουν. Μόνο σε ένα άτομο δεν μπορείς να ανέβεις. Στα δύο άτομα έχει μια συγκεκριμένη τιμή, στα τρία άτομα είναι ακόμα πιο φθηνά. Οπότε λέω, αφού θα πω σαν τρίτος και θα είναι και πιο φθηνά, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, μας ανέβω να δούμε πώς είναι. Εντάξει, είχε το χαβαλέ του, δηλαδή νιώθεις λίγο μια επιτάχυνση. Λέω, τι γίνεται, φύγαμε βιαστικοί σήμερα από το ξενοδοχείο για να έρθουμε στο αεροδρόμιο. Μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Cringe. Hello guys, δεν ξεκινάμε. Όχι, δεν ξεκινάμε. Τώρα το κλείνουμε το βίντεο. Αφού είναι όλες τις ημέρες στο Μπαλί, τώρα κλείνουμε Μπαλί. Το αεροδρόμιο του Μπαλί είναι τέρμα ανοιχτό, μέχρι και δάσος έχει μέσα. Δροσούλα, ωραία έχεις τώρα, λέει. Ναι. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά δροσούλα. Εντάξει, δεν το λέω δροσούλα. Έχει. 30 βαθμούς έχει. Αυτό εννοεί η δροσούλα. Έχει καλοκαιριού, σαν να είναι. Εντάξει, ναι. Εντάξει, το Μπαλί είναι ένας προορισμός που όλοι το γνωρίζουν ότι είναι ονειρικός για να έρθει κάποιος. Άλλοι έρχονται, συνήθως έρχονται ζευγάρια. Εγώ το ζευγάρι μου ήταν ο Λίο. Άσερ, κάτι ντόπιες εδώ πέρα, σε κάναν χωνές, σε χωθήκανε. Καλά, ναι, λες τέτοια και μετά θα έχω εγώ να δικαιολογούμε. Εκεί στην πισίνα, άπλωσε την κορμάρα και πήγαν εκεί οι ντόπιες. Ου, γεια σου, handsome boy. Where are you from? Εντάξει, όποια περίοδο και να πει κάποιος ότι θέλει να έρθει εδώ πέρα, πάντα είναι καλοκαίρι, οπότε ακόμα και τον δικό μας χειμώνα μπορεί να έρθει, είτε ακόμα και το δικό μας καλοκαίρι, που δεν νομίζω το δικό μας καλοκαίρι να υπάρχει λόγος κάποιος να θέλει να κάνει κάτι πιο τέτοιο ταξίδι. Εδώ μείναμε αρκετό καιρό, μείναμε περίπου μια εβδομάδα. Γενικά προτείνω ότι όποιος και αν έρθει, καλά είναι να νοικιάσει μηχανάκι. Γενικά κάποιος για να μετακινηθεί, καλά είναι να μην προτιμάει, ας πούμε, κάποια λεωφορεία. Ας πάει καλύτερα σε κάποιο, να προτιμήσει κάποιο ταξί μηχανάκι κυρίως όταν λέω. Γιατί υπάρχει το ταξί αυτοκίνητο. Το ταξί αυτοκίνητο δεν θα φτάσει ποτέ. Το ταξί μηχανάκι θα μπορέσει να φτάσει. Πέρασαμε για τον έλεγχο και είμαστε κοντά στα gate. Κάτι σαν να πέφτει κάτι φάμε. Με ψάξανε. Μόνο δεν με ξαναρκώσανε. Τον ψάξανε τα πάντα. Τον λένε άνοιξε τη τσάντα. Βγάλε, βγάλε φάρμακα. Ξυρίσματος. Βγάλε, ξυρίζομαι. Δηλαδή, ξύρισμα εδώ έχω ρίξει. Δηλαδή, αν πούμε αυτό το μαλάκι για το ξύρισμα. Οι τσάντες μας ήταν overweight, μας τις πήραν πάνω. Δεν πήγε τίποτα καλά. Λίγο τι έχεις να πεις. Πώς φάνηκε τον Μπαλί. Ήταν ωραίο, λίγο ψεύτικο ήταν το ούμπουντο εκεί που ήμασταν, ακριβό. Εντάξει. Αλλά εντάξει, για να έρθεις μια-δυο φορές πιστεύω αξίζει. Ναι. Ωραία εμπειρία. Ωραία εμπειρία θα πω. Άμα θέλει κάποιος να έρθει για σερφ ή είναι σε άδεια και γουστάρει τέτοια κατάσταση, είναι καλά. Τώρα, άμα δουλεύεις λίγο δεν προλαβαίνεις, αλλά θέλεις πιο πολύ καιρό. Νομίζω ότι άμα δουλεύεις και ένα μέρος για το δεις καλά, θέλεις ένα μήνα. Θέλεις τρία Σαββατοκύριακα, τέσσερα. Ναι. Δηλαδή, εγώ είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο. Και φεύγω, κατάλαβες, δεν προλαβαίνω εδώ πολλά. Δηλαδή, είδα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που γύρισα λίγο την περιοχή εκεί πέρα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ο Λίο πώς θα πιει τον εσπρέσο του. Λίο, για δείξε μας λίγο, πώς πίνει το εσπρέσο. Εσπρέσο, πώς πίνεται.
Λοιπόν, παίρνεις τον εσπρέσο, πας στα παγάκια και τον κάνεις τούμπα. Γιατί μόνο έτσι θα βρεις εδώ πέρα εσπρέσο. Και μετά το χτυπάς λίγο. Ο Λίου γενικά εδώ πέρα στο Παλί βρισκόταν το λιγότερο 2 εβδομάδες, 3. Ήσουνα. Από 4 Γενάρη. Από 4 Γενάρη. Μέχρι σήμερα έχουμε 21, οπότε. Κοντά 3 εβδομάδες. Δούλευε από εδώ πέρα, οπότε λέω κι εγώ δεν έρχομαι να σε βρω αφού είσαι εδώ πέρα μαζί με τον κύριο Ηλία. Ο κύριο Ηλίας βέβαια λίγο μας την έκανε, αλλά εντάξει, τον βρήκαμε για λίγο. Οπότε κάπου εδώ πέρα λέω να τελειώσω το βίντεο. Πατήστε like στο βίντεο μας σας άρεσε. Subscribe στο κανάλι και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας, bye.